Μα να σου πω κάτι, πρέπει να ζήσουμε λίγο τον επαγγελματία. Έλα, ρε, κάτσε. Αυτό πόσο θα έχει τα 100 λίτρα. 2 ευρώ το πολύ. Τα 100 χιλιόμετρα. 2 ευρώ. Άρα δεν το συζητάμε. Το πρώτο business center της Peugeot στην Ελλάδα είναι αυτό που βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι. Peugeot επαγγελματικά κούκλας. Και σήμερα τι έχουμε να κάνουμε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα οδηγήσουμε το πρώτο e-expert ηλεκτρικό van που έχει έρθει. Πάμε, έχουμε να το φορτώσουμε, έχουμε να κάνουμε μεταφορές, μετακομίσεις, πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε τελικά τι κάνει ένας επαγγελματίας με ένα επαγγελματικό van και πόσο καίει. Βενζίνη. Βενζίνη. Όχι βενζίνη, ούτε diesel. Ρεύμα. Ρεύμα, πάμε. Αυτό είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot e-expert. Έλα το δούμε. Κινείται μόνο με ρεύμα. Και επειδή όλο πρωτιές είμαστε, πρώτο ηλεκτρικό van, πρώτο κατάστημα με επαγγελματικά, όπου οι επαγγελματίες κάνουν τι θέλει, έχουμε και το πρώτο κατάστημα με το καινούργιο λογότυπο της Peugeot. Αυτό είναι. Θα το δούμε μέχρι έτσι τέλος του χρόνου σε όλα τα καταστήματα της Peugeot. Και τι έχουμε εδώ? Van of the Year 2021, αυτονομία 330 χιλιόμετρα. Θα το δούμε στην πράξη πόσο είναι. Φορτωμένο, μη φορτωμένο, μέσα στην πόλη. Θα κάνουμε μέτρηση. Πάρε. Αυτονομία 328 χιλιόμετρα. Θα ξεκινήσουμε με βόλτα στη Λαχαναγορά. Πάμε να φορτώσουμε. Ραπανάκια, μελτζάνες, ντομάτες. Βάζει τόση, πάμε να κάνουμε τη δουλειά ενός επαγγελματία. Εγώ δεν έχω ξανάρθει στη Λαχαναγορά. Στη Σαμπή. Να το βάλω με την Opisten. Τώρα Θήμιο, να σου πω, εσύ που μεταφέρεις κάθε μέρα κιλά τόνους εδώ, πώς το βλέπεις το ηλεκτρικό. Δεν το συζητώ, σίγουρα είναι οικονομία. Πόσο πιστεύεις ότι καίει στα 100 χιλιόμετρα? Δεν το ξέρω. Πόσο καίει ένα αντίστοιχο? Στα 100 χιλιόμετρα? Ναι. Αν ήταν πετρέλαιο? Ναι. Κάει και 7-8 λίτρα. 10 λίτρα, ακούνε φορτηγάκι. Άρα δηλαδή πάμε στα 13 ευρώ περίπου, 14. Μπράβο. Αυτό πόσο θα έχει στα 100 λίτρα? 2 ευρώ το πολύ. Στα 100 χιλιόμετρα. 2 ευρώ. Άρα έχει ένα κέρδος εκεί. Άρα δεν το συζητάμε. Δε Βασιλάκι. Έλα. Δεν πας και το άλλο δρομολόγιο αφού πας προς τα εκεί? Κάτσε, είπαμε ένα δρόμο και δεύτερο θες. Peugeot έχουμε. Πάμε όπου θέλουμε. Και ηλεκτρικό, ε. Φορτωμένο, πατάς, τραβάει κιόλας. Φτάσαμε στον προορισμό μας, ο πρώτος. Πάμε ξεφορτώσουμε τώρα τις φράουλες, καρπούζια, ας την κάμερα και κουβαλά. Πώς το βλέπεις? Οργανωμένος. Ωραία. Όλα. Άμα θες άσε και μερικά, δεν μας πειράζει. Άσε να πάρουμε για το σπίτι. Άσε για το σπίτι. Θέλει να πάρει όλα, θέλει να πάρει όλα. Αυτό είναι ηλεκτρικό. Ναι. Δεν έχεις ξαναδεί? Όχι. Αφού είναι το πρώτο. Μην τα βγάλεις όλα, έτσι άσε και τίποτα. Εντάξει. Έτσι άπα ο κόπος, ξέρεις δουλειές κάνουμε. Άντε λέω πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πολύ φόρτωμα σήμερα. Τι νιάτα, παραδείγμα. Ορίσαμε. Πήγαμε, φορτώσαμε καρπούζια, φορτώσαμε φράουλες, πολλά και διάφορα. Τα αφήσαμε στον προορισμό που έπρεπε. Ακόμα 306 χιλιόμετρα έχει να κάνουμε. Άνω Γλυφάδα πήγαμε, στην Εθνική βρισκόμαστε. Η συνέχεια περιλαμβάνει ξύλο. Δεν ξέρω αν θες να πάρουμε όλα αυτά τα μεγάλα. Πιο μικρά, ε. Μέχρι 2,5 μέτρα. Τι παραπάνω. Αυτό θέλεις να το βάλουμε στα μάξι όλο. 4 μέτρα. Ας το κόψουμε λιγάκι και θα χωρέσει. Βάλει. Άρε, τι κάνουμε, ρε, τι. Άλλος κάθε, άλλος κουβαλάει. Πάμε
κανένα βαρέλι. Κανένα βαρέλι. Βαν χωρίς βαρέλι γίνεται. Πες μου εσύ. Αθόρυβο, ε. Βγάζει και ήχο. Ακού. Άσε, γατάκι. 1, 2, 4 βαρέλια μεγάλα και άλλα 3, 4 μικρά, θα βάλουμε και άλλο ένα. Δεν τελειώνει με τίποτα, ε. Τι να πιάζει. Αυτονομία. Έχει 250. Φορτώσαμε βαρέλια, τα ξύλα και πάμε να γράψουμε κανένα χιλιόμετρο, γιατί ο επαγγελματίας θα πήγε στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, πήγε λίγο Εθνική να κάνει. Έχουμε ακόμα 244 χιλιόμετρα. Τι άλλο να φορτώσουμε, να ξεφορτώσουμε, να μετακομίσουμε, κάτι να κάνουμε. Αυτό θα φύγει το στρώμα. Να σου πω, να σταματήσουμε να το πάρουμε και το στρώμα μαζί. Να το φορτώνουμε και αυτό. Έλα, ξεφόρτωμε. Έλα, ξεφόρτωμε, τώρα εγώ τα φόρτωσα. Πώς δουλειά έκανα. Έτσι κάνουν, ε! Έτσι κάνεις, ε! Δεν έχουμε ακουβαλήσει με τίποτα άλλο. Τελειώσαμε. Όχι, ρε. Όχι. Εντάξει. Αφού έχουμε εξυπηρετήσει όλους τους φίλους τώρα, τι να κάνουμε εδώ και... Καναπέ πήραμε. Μετά από όλες αυτές τις βόλτες, μετά από όλες αυτές τις μετακομίσεις, μεταφορές, τα πάντα κάναμε, μαζί εδώ με το πρώτο αμιγώς επαγγελματικό ηλεκτρικό μοντέλο της Peugeot, Peugeot e-Expert, πάμε να σας πούμε τι ακριβώς είναι. Βασικά κινείται μόνο με ρεύμα, διαθέσιμο σε 3 εκδόσεις. L1, L2, L3. Αυτό έχει να κάνει με το μήκος του οχήματος και γενικότερα ανάλογα τι θες να επιλέξεις και τι θες να μεταφέρεις. L2, διαθέσιμο με 2 μπαταρίες. Η πρώτη μπαταρία, η θεωρητικά μικρή, έχει χωρητικότητα 50 κιλοβατόρες. Η δεύτερη, 75. Είπαμε ηλεκτροκινητήρας, άρα έχουμε έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 136 ύπους, ροπή στα 260 νιουτόμετρα και αν θέλετε και επιδόσεις, τώρα βέβαια δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ επιδόσεις, αλλά θα σας πω εγώ, 0, 113 δευτερόλεπτα και κάτι, τελική ταχύτητα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ποιες είναι όμως οι διαστάσεις του Peugeot e-Expert L2? Μήκος 4,59 μέτρα. Πλάτος 2,2 μέτρα. Ύψος 1,9 μέτρα. 1,9 μέτρα, σαν και εμένα δηλαδή. Αυτό είναι το καινούριο λογότυπο της Peugeot, το οποίο θα το βρούμε σε όλα τα μοντέλα της μάρκας. Πιο trendy, πιο προχωρημένο σχεδιαστικά, πιο σύγχρονο τέλος πάντων. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό εδώ είναι το Van of the Year 2021. Όγκος φόρτωσης 5,3 κυβικά μέτρα. Μήκος λίγο παραπάνω από τα 2,5 μέτρα, η έκδοση L2. Πλάτος 1,6 μέτρα, ύψος 1,4 μέτρα και φυσικά να ξέρετε ότι οι πόρτες έχουν και δυνατότητα να ανοίγουν σε 180 μοίρες. Άμα είναι να φάμε καμιά πόρτα. Κλείσεις. Κλείσεις. Άντε τώρα κλείσεις. Η χωρητικότητα πάντως είναι 2 ευρωπαλέτες, η έκδοση L2. Αν θέλετε κάτι μεγαλύτερο που να χωράει 3 ευρωπαλέτες, πηγαίνετε στο Peugeot e-Expert L3. Πάμε τώρα σε βάρη και φορτία, γιατί τι ενδιαφέρει τον επαγγελματία οδηγό.
τα νούμερα, τι χωράει, τι βάρος έχει, τι μπορεί να κουβαλήσει. Απόβαρο 1949 κιλά. Ωφέλιμο φορτίο με οδηγό 1151 κιλά. Έτσι για να το συγκρίνουμε και λίγο με την έκδοση diesel, να σας πω ότι η έκδοση diesel έχει ωφέλιμο φορτίο 1004 κιλά στην έκδοση με τα 120 άλογα. Μέγιστο μεικτό βάρος 3100 κιλά, σχεδόν μισός τόνος πιο κάτω, είναι η έκδοση diesel. Και αν θέλουμε να κάνουμε και ρημούλκηση, αν έχουμε ένα τρέιλερ, μέχρι ένα τόνο το τρέιλερ με φρένα. Τώρα έχουμε την καμπίνα των επιβατών. Το eExpert μπορεί να φιλοξενήσει 1, 2, 3 επιβάτες και γενικότερα θυμίζει εσωτερικό ενός επιβατικού οχήματος. Τι είναι αυτό το οποίο το χαρακτηρίζει, λογικό θα έλεγα, χώροι για αντικείμενα, μικροαντικείμενα, μεγάλο αντικείμενα, γενικότερα συναντούμε χώρους παντού, εδώ, ντουλαπάκι, ψυχόμενο κιόλας, έτσι, καλό είναι για το καλοκαίρι. Χώρους εδώ, χώρους στις πόρτες, μπράτσο για τον οδηγό, έχουμε διαχωριστικό μπεντζάμι με το χώρο των αποσκευών. Γενικότερα έχουμε τα πάντα. USB θύρες, breezers 12V, και εδώ. Και φυσικά δεν λείπει κάτι σημαντικό. Ποτηροθήκες για καφέ. Τι να συζητάμε τώρα. Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, έχεις κουραστεί, νιστάζεις, επαγγελματίας, είσαι πολλές ώρες στο δρόμο, έχεις κουβαλήσει καναπέδες, βαρέλια, ντομάτες, αγκουράκια, καρπούζια, νιστάζεις. Coffee Break Alert. Σε ενημερώνει το αυτοκίνητο, όπα, κάνε στάση για καφέ να ξεκουραστείς. Φυσικά όλα τα συστήματα ενεργητικής, παθητικής ασφάλειας, αυτά νομίζω ότι είναι τα ευκόλως εννοούμενα, παραλείπονται. Πεζό είναι. Τα πάντα έχει. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Τώρα θα το ενεργοποιήσω, για ακούστε. Τίποτα δεν ακούγεται γιατί είναι αθόρυβο. Και έχουμε και drive modes. Δηλαδή δυναμική οδήγηση, normal οδήγηση, οικονομική οδήγηση. Σβήνω. Αυτόματο πιλότο. Αποθηκευτικός χώρος. Βάζουμε τον πυροσβεστήρα. Δείτε εδώ. Διάφορα πράγματα. Και τι είναι αυτή η τσάντα. Μισό λεπτάκι να έρθω από εκεί να σας δείξω. Ή έλαση από εδώ. Τσαντούλα. Δώρο μαζί με το αυτοκίνητο. Και τι έχουμε. Αλόδιο φόρτισης. Γιατί κάπως πρέπει να φορτίσουμε και το αυτοκίνητο. Όπου η φόρτιση έχει να κάνει ανάλογα με το φορτιστή που διαθέτουμε. Εννοείται πως αν έχουμε επιχείρηση και έχουμε αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο ηλεκτρικό, έχουμε και ένα φορτιστή, ταχυφορτιστή και φορτίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια μπορείς να φορτίσεις ακόμα και από μια απλή ρίζα, όπου θα σας δείξω και την τάπα όπου γίνεται η φόρτιση. Εδώ είμαστε. Ανοίγεις, τάπα, φορτίζεις. Ποια είναι η αυτονομία του ηλεκτρικού Peugeot eExpert, γιατί αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Εν πάση περιπτώσει, με ένα φουλάρισμα, με ένα γέμισμα, μπορείτε να καλύψετε 280 με 300 χιλιόμετρα και φορτωμένο και με το πόδι βαρύ. Για να σας βάλω λίγο στο νόημα, μέση κατανάλωση ρεύματος 24,4 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα, όπου αν το κάνετε μετάφραση σε χρήμα, στα 100 χιλιόμετρα θα πληρώνετε maximum 2 ευρώ. Όσον αφορά την τιμή, το συγκεκριμένο με τις μεγάλες μπαταρίες, την κρατική επιδότηση και αν έχετε και απόσυρση, 41.000 και κάτι. Φυσικά επαγγελματικό αφαιρεί στο ΦΠΑ, έτσι. Τραβάνε, ρε, και αν θέλετε και εσείς να μεταφέρουμε κάτι στον προορισμό σας, εσείς στον προορισμό κάποιου φίλου. Όσοι θέλετε πάρτε τηλέφωνο τον Αποστόλη, στείλτε του μήνυμα και αυτό σας τα μεταφέρει. Δωρεάν, έτσι να το τονίσω. Εννοείται δωρεάν. Αυτό το ξέχασα, θα το βγάλω. Μ' αρέσουν αυτά. Καινούριο είναι, είπαμε το πρώτο στην Ελλάδα. Ποια είναι η αυτονομία του. Ποια είναι η αυτονομία. Ξέρεις. Εκεί που μιλάμε, μετά από τα πιτσιρίκια. Το ένα πιτσιρίκια.